Μπίδη, γιατί όχι για την Μόνικα Μπελούτσι, αλλά για το λάδι. Γιατί η ιστορία με το νοθευμένο λάδι είναι πια μια καθημερινή ιστορία και πάρα πολύ κοντά μας. Άγγελε, για πες μας τι έχει γίνει σε μια λαϊκή. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, Νίκο, έχουμε να λέμε αντίστοιχες ιστορίες για νοθευμένο λάδι, δυστυχώς. Λοιπόν, χθες το πρωί, κοντά στη λαϊκή αγορά της Τούμπας, στην οδό Κλεάνθους, είχαμε τη σύλληψη ενός ζευγαριού Ρωμά, 39 και 33 ετών, άντρας και γυναίκα, οι οποίοι βρέθηκαν να έχουν στην κατοχή τους λάδι ελαιόλαδο αμφιβόλου ποιότητας. Βρέθηκαν λοιπόν στην κατοχή τους 12 δοχεία μεταλλικά και πλαστικά, με 5 λίτρα λάδι το καθένα, τα οποία τα πουλούσαν για 20 ευρώ το κάθε ένα. Το ζευγάρι συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Το λάδι κατασχέθηκε και θα δοθεί στο χημείο ώστε να γίνουν οι αντίστοιχες αναλύσεις που χρειάζονται, ώστε να δουν τι ακριβώς είναι αυτό το λάδι, τι περιέχουν μέσα αυτά τα δοχεία, που σίγουρα φαίνεται πως δεν είναι ελαιόλαδο, καθώς έχουν γίνει διάφορες καταγγελίες. Το ζευγάρι αφέθηκε ελεύθερο μέχρι να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι και θα δούμε στην πορεία τη συνέχεια. Να ξαναπολύσουμε το υπόλοιπο λάδι.